Απόψε το βράδυ στη Γαλλική Γουιάνα, με αφετηρία τον διάδρομο εκτόξευσης που βρίσκεται πίσω μου σε απόσταση 17 χιλιόμετρων από το κέντρο ελέγχου, θα αναχωρήσει ο πύραυλος Βέγκα, που θα εκτοξεύσει το διαστημόπλοιο Λίζα Pathfinder στο διάστημα, εις αναζήτηση βαρυτικών κυμάτων. Αυτό είναι όμως μόνο το πρώτο βήμα για την πραγματική έρευνα που θα αρχίσει σε αρκετά χρόνια. Στον Άλμπερτ Άινστάιν, μάλλον θα άρεσε πολύ να ήταν εδώ σήμερα. Είναι όμως η θεωρία του της σχετικότητας, και αν όλα πάνε κατά γράμμα τα επόμενα χρόνια, αν τα βαρυτικά κύματα εντοπιστούν και απομονωθούν, θα γραφτούν νέα κεφάλαια στην ιστορία της αστροφυσικής. Κάθε φορά πριν προσπαθήσουμε κάτι νέο πρέπει να δοκιμάζουμε την τεχνολογία και αυτό ακριβώς θα κάνει το LIZA Pathfinder, μια αποστολή τεχνολογικής επίδειξης. Για το πρώτο βαρυτικό εργαστήριο στο διάστημα θα εφαρμοστούν βασικοί νόμοι της φυσικής. Από εκεί θα ελέγχεται η τεχνολογία που είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό των βαρυτικών κυμάτων.